Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, είμαστε on time και σήμερα στην τηλεόραση του Atlas, σε μια ημέρα όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο κυρίως θέματα. Πρώτο, είναι ο απόϊχος των όσων είπε κατά της χώρας μας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Δεύτερο θέμα, οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ενέργειας Κώστας Χρέκα της κυβερνητικής στήριξης στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Για να πάμε καταρχάς στο δεύτερο που αφορά πάρα πολύ κόσμο, όλο τον κόσμο, τα τιμολόγια λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος για την κατανάλωση Οκτωβρίου θα κινηθούν για την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών στα τιμολόγια λιανικής, επαναλαμβάνω, στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου, με μια ελάχιστη επιβάρυνση της τάξεως του 1 λεπτού του ευρώ ανά κιλοβατόρα για ορισμένες καταναλώσεις. Μικρή επιβάρυνση. Οι αρχικές τιμές λιανικής που έδωσαν οι εταιρείες ενέργειας είναι μεν χαμηλότερες κατά περίπου 25%, ωστόσο, αντίστοιχα κουρεύτηκαν και οι κρατικές επιδοτήσεις. Με αποτέλεσμα, η τελική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή και ειδικότερα στα νοικοκυριά να είναι σταθερή συγκριτικά με την τιμή με την οποία τιμολογήθηκε η κατανάλωση Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος κερδισμένος από τη σημαντική μείωση των αρχικών τιμών λιανικής Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω των τιμών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες, είναι ο κρατικός κορβανάς, ο οποίος θα βάλει μόνο 100 εκατομμύρια ευρώ για τις επιδοτήσεις Οκτωβρίου, έναντι 800 εκατομμυρίων που έδωσε για το μήνα Σεπτέμβριο. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα να δούμε το πώς αντιδράει η Αθήνα στο παραλήρημα Ερντογάν, αλλά βέβαια και ποιες πρόσθετες παρεμβάσεις ενδεχομένως υπάρχουν ακόμη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τα συζητάμε όλα αυτά με τον καλό φίλο, συνάδελφο Αλέξανδρο Διαμάντη από το ethnos.gr. Αλέξανδρε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σου. Να πω ότι απλά για λίγες ώρες νιώσαμε πώς είναι να ζεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξαφνικά έριξε ένα μπουρίνι εδώ πέρα στην Αθήνα. Κοντέψαμε να πλημμυρίσουμε. Ευτυχώς τώρα βλέπω από το παράθυρο έχει σταματήσει η βροχή. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, και μπουρίνι και απεργία 24ωρη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μπουρίνι ακριβώς. Και μπουρίνι και απεργία 24ωρη. Καταλαβαίνεις ότι οι δρόμοι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μοιάζουν με τη Θεσσαλονίκη σε ώρα αιχμής, να το πω έτσι, γιατί πρόσφατα βρέθηκα με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκα στην πόλη σας, είδα την κίνηση, είδα τι πραγματικά συμβαίνει και με πιάσε και βροχή, να το πούμε και αυτό, ένα ξαφνικό μπουρίνι. Νομίζω κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή βιώνει και η Αθήνα. Δεν είδες τα καλύτερα όταν η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται με ένα μαγικό τρόπο όχι σε Κοπενχάγη όπως θέλουν κάποιοι, αλλά σε Βενετία. Όταν δηλαδή Βενετία χρειαζόμαστε σκάφος για την Να σου πω κιόλας, μιας και το έφερε κουβέντα, ότι ρώτησα τον Πρωθυπουργό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις συγκεκριμένες εικόνες που είδαμε τους πλημμυρισμένους δρόμους και νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, μου απάντησε ότι κάποια φαινόμενα δυστυχώς, όσο και καλές υποδομές να έχουμε, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και ένα από αυτό ήταν αυτό που είδαμε στη Θεσσαλονίκη πριν μερικές εβδομάδες. Το μηχανάκι να το παρασέρνει, το delivery, το παιδί που έκανε delivery να το παρασέρνει το νερό. Δεν διαφωνώ με τον κύριο Πρωθυπουργό. Απλά, Αλέξανδρε, να σου πω διότι τα δικά μας εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία. Πράγματι, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που οι υποδομές είναι πεπερασμένες, είναι μια πόλη με συγκεκριμένες αδυναμίες, είναι μέχρι ένα σημείο κατανοητό, μέχρι ένα σημείο. Τι γίνεται όμως όταν εδώ στα δυτικά μας είναι ο Εύωσμος, Αλέξανδρε, μια συνοικία που ανεβαίνει πάρα πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ τελευταία. Παρέδωσαν λοιπόν πριν μερικούς μήνες ένα νέο τούνελ, έτσι, το οποίο ως διαμαγείας με έντονη, πράγματι, βροχόπτωση κλείνει, πλημμυρίζει. Ναι. Και άντε να δεχτούμε λοιπόν ότι τα έργα τα άλλα είναι παλιά. Ναι. Τώρα, για ένα νέο τούνελ μερικών μηνών, κάτι δεν πάει καλά, νομίζω, Αλέξανδρε. Οπότε. Σωστό, νομίζω δίκιο έχεις. Δεν την ξέρω την περίπτωση, δεν θα τα μην πω ψέματα. Ναι, όχι. Απαντώ στον κύριο Μητσοτάκη, εμέσως άλλα τώρα ο Πρωθυπουργός, τόσο ή άλλως έχει δουλειές άλλες. Πηγαίνει σε μουσικά ραδιόφωνα,
Ναι, νομίζω κάνει άνοιγμα στους νέους. Αλήθεια, πώς το διάβασες αυτό τώρα, το νέο επικοινωνιακό... Δεν είναι η πρώτη φορά, Σταύρο. Ναι. Νομίζω ότι και στις εκλογές, στις προηγούμενες εκλογές, είχε βγει, για παράδειγμα, στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλής στο Happy Day. Α, ναι. Θυμίζω ότι για ορίστε. Ναι, 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 αυτό. Ο Νότης Μηταράκης, για να μην πάμε και πολύ μακριά, πριν από λίγες μέρες, χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή προχθές, έκανε πρεμιέρα μια νέα σειρά στον Αντένα και βγήκε για να διαφημίσει μέσα σε εισαγωγικά τυχείο. Έκανε, παρίστανε τον εαυτό του, τον υπουργό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, νομίζω ότι τέτοιες εμφανίσεις θα πληθαίνουν. Και σου θυμίζω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός, με το που έφτασε στην Αμερική πριν από λίγες ώρες, πρόλαβε και ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram ένα τυχαίο ραντεβού που είχε με έναν Έλληνα ταξιτζή, με έναν ομογενή, ο οποίος ήταν χαρακτηριστική, ας πούμε, η φράση που είπε «Τι κάνεις εδώ, ρε μεγάλε?». Και μάλιστα αυτό ο Πρωθυπουργός αποφάσισε, και το επιτελείο του φυσικά, το επικοινωνιακό του επιτελείο, να το ανεβάσει στο Instagram. Έτσι έκανε. Ήτανε σκόπιμη η απόφαση φυσικά να πάει στις εκπομπές του Αρναούτογλου, ας πούμε, στο Σφαίρα, και μετέπειτα ήταν πιο αυθόρμητη να πάει στο Φάνη Λαμπρόπουλο, γιατί συστεγάζονται, αν δεν κάνω λάθος, τα δύο ραδιόφωνα. Εν πάση περιπτώσει, όπως πολύ σωστά είπες, είναι σαφής η προσπάθεια του επικοινωνιακού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας να προσεγγίσει ένα πιο νεανικό κοινό. Αυτές οι εκπομπές όντως έχουν απήχηση σε αυτά τα κοινά. Δεν είναι εκπομπές πιο ανάλαφρες, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Ναι, πιο νεανικές. Τέτοιες εκπομπές. Σωστά. Οπότε έχει αποφασίσει, νομίζω, το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να απευθυνθεί σε κοινά που είτε είναι απολιτικ, είτε δεν ψηφίζουν. Και νομίζω πως εκεί υπάρχει μια αδυναμία. Αποτυπώνεται, νομίζω, και στις δημοσκοπήσεις ότι στη νέα γενιά έχει ένα θέμα, ένα ζήτημα η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας προνομιακός χώρος, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη η Νέα Δημοκρατία εκεί έχει κενά. Νομίζω ότι δεν πάει να πάρει, να αλλιεύσει τους ψηφοφόρους, τους νέους, οι οποίοι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να αλλιεύσει ανθρώπους οι οποίοι δεν κατεβαίνουν καν στις εκλογές, δεν κατεβαίνουν καν να ψηφίσουν. Ακριβώς. Τα νέα παιδιά, τα οποία είναι απολυτή. Είναι ένα κομμάτι αυτών και δει των νέων. Γιατί, κακά τα ψέματα, δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου 18-άριδες, 19-άριδες, 17-άριδες, γιατί να σημειώσουμε ότι και αυτοί ψηφίζουν πλέον, και οι 17-άριδες, δεν κατεβαίνουν στην κάλπη. Δεν πάνε, δεν τους ενδιαφέρει. Το θεωρούν χάσιμο χρόνο να πάνε έστω για μισή ώρα, μία ώρα να στηθούν, ξέρω εγώ, σε μια ώρα και να ψηφίσουν. Γιατί είτε δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν, είτε κανένας από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό δεν τους εκπροσωπεί. Δεν τους καλύπτει. Αυτό, νομίζω, το target group ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να πιάσει πηγαίνοντας σε τέτοιες εκπομπές. Και έχω την αίσθηση, δεν έχω πληροφόρηση, αλλά έχω την αίσθηση από αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά, ότι θα βρεθεί και σε άλλες τέτοιες εκπομπές και στην τηλεόραση, όχι μόνο στο ραδιόφωνο. Άλλωστε, νομίζω, Αλέξανδρε, συμφωνείς πως η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 86η ΔΕΘ κήρυξε και επίσημα την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Νομίζω, Σταύρο, ότι η έναρξη της προεκλογικής περίοδου έχει κηρυχθεί εδώ και πολύ καιρό. Θυμίζω ότι ακόμη και πριν από τις διακοπές, πριν από το καλοκαίρι, συζητούσαμε για το πότε τελικά θα προκηρυχθούν αυτές οι εκλογές. Πάλι είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, μαζί τη συζήτηση για το αν περιμένουμε εκλογές, πότε περιμένουμε. Και σου έλεγα ότι και τότε νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία. Φαίνεται ότι ήσουν από τους λίγους που το έλεγες, Αλέξανδρε. Βεβαίως, το είχαμε συζητήσει, μιλούσαμε για τα σενάρια προώρων εκλογών, όπως και για τα σενάρια ανασχηματισμού. Αυτά και τα δύο όχι, όχι. Σαφή και κατηγορηματικά. Ακριβώς. Είναι τα δύο όχι. Εντάξει, ας κρατήσουμε για τον ανασχηματισμό ένα μικρό καλάθι. Διότι ο πολιτικός χρόνος είναι αρκετά πυκνός. Ο Πρωθυπουργός είπε όχι, και συνήθως, να ξέρεις, όταν λέει όχι, το εννοεί το όχι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρεις ποτέ πόσοι εξελίξεις μπορεί να διαμορφωθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πάντως, φαίνεται ότι οι εκλογές, τουλάχιστον, όχι φαίνεται, να το θέσουμε διαφορετικά, ακόμη και τον επόμενο μήνα να γίνουν, σε δύο μήνες να γίνουν, πρακτικά έχει εξαντληθεί η τετραετία. Έτσι, την άνοιξη εξαντλείται η τετραετία. Οπότε, τώρα να πάμε τρεις μήνες πιο πριν. Δεν είναι πρόωρες εκλογές, έτσι. Είναι στο τέλος της τετραετίας. Οπότε, Σταύρο, νομίζω ότι έχει εξαγγελθεί η προεκλογική περίοδος εδώ και αρκετό καιρό. Απλά Αλέξανδρε, τώρα έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Νομίζω κάτι παρεμβάλλεται στον ήχο μας. Δεν ξέρω αν ο υπολογιστής μου ευθύνεται. Με ακούς τώρα καλύτερα?
τώρα σε ακούω χωρίς. Δεν είναι τίποτα. Μας ακούνε που μας ακούνε, Αλέξανδρε, το ξέρουμε, αλλά. Ναι. Μήπως έχεις κι εσύ κάποιο predator στον υπολογιστή σου, δεν ξέρω. Μια και το ανέφερες, επειδή μας ακούνε. Μ' ακούς τώρα? Μιας και το ανέφερες, Σταύρο, επειδή έχω και ρεπορτάζ περί αυτού, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η Εξεταστική Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Χρήστος Ράμος. Εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν για το τι έχει πει ο κύριος Ράμος. Οι μεν πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ο κύριος Ράμος αυτό που έχει πει είναι ότι ο φάκελος του Νίκου Ανδρουλάκη καταστράφηκε την ίδια μέρα που ο ίδιος πήγε και έκανε τη μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο. Θυμίζω τότε για το πρόγραμμα Predator. Ως διαμαγείας. Ως διαμαγείας. Το 29, μιλάω για την 29η Ιουλίου, εκείνη την ημέρα, λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ότι. Με βάση την κατάθεση του κύριου Ράμου, πάντα έτσι, ότι καταστράφηκε το αρχείο της ΕΕΠ. Την ίδια ώρα, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν έγιναν παιδιά έτσι, γιατί ο κύριος Ράμος είπε πως δεν ήξερε αν μέσα σε αυτό το αρχείο που καταστράφηκε ήταν μέσα και η υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ ψωμί το ζήτημα με τον κύριο Ράμο. Ο κύριος Ράμος δείχνει, να το πω έτσι, να πηγαίνει πιο πολύ προς το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω ευγενικά. Και όπως είναι. Βέβαια, ο ίδιος υποστηρίζει ότι λέει την αλήθεια. Και του Πασόκ, προφανώς. Και κάποιες άλλες πηγές μέσα από την ΕΕ, που υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα, αμφισβητούν την αλληλουχία των γεγονότων. Κάποιοι λένε, για παράδειγμα, και εδώ είναι το κρίσιμο στοιχείο, να το πω αυτό και να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, ότι είναι τελείως διαφορετικό η καταστροφή ενός αρχείου με την μετατροπή και την καταστροφή να το πω διαφορετικά, μισό για να το βάλουμε, γιατί είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα. Στην ΕΕΠ ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο παρακολούθησης. Δηλαδή, από ένα σύστημα θα πηγαίναμε σε ένα άλλο σύστημα. Οπότε, λένε πηγές της ΕΕΠ, ότι η καταστροφή των αρχείων έγινε επειδή αλλάξαμε το σύστημα παρακολούθησης και καταστράφηκε το παλιό αρχείο. Οπότε, μέσα σε αυτό πιθανότατα να ήταν και η καταγραφή του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλά, τώρα βέβαια ένα ερώτημα είναι πώς ένα αρχείο καταστρέφεται. Δεν είναι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι παρακολουθούν και καλά κάνουν και παρακολουθούν. Αυτή είναι η δουλειά της ΕΕΠ. Εν πάση περιπτώσει, κάποιους αυτούς που έχουν στοχεύσει, διότι κινούνται ενδεχομένως για την εθνική ασφάλεια της χώρας ή οτιδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, πώς καταστρέφεται ένα αρχείο επειδή αλλάζει το σύστημα? Δεν φροντίζεις να το μετατρέψεις ώστε να το πάρεις στο άλλο σύστημα? Μια λογική, δεν ξέρω. Τα τεχνικά δεν μπορώ να τα ξέρω. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά οπωσδήποτε, αν έχει δίκιο, ή να το πω αλλιώς, αν τα πράγματα έχουν όπως τα είπε ο κύριος Ράμος, τότε, εν πάση περιπτώσει, παρά είναι διαβολική η σύμπτωση. Την ίδια μέρα που πήγαν οι δικηγόροι του κυρίου Ανδρουλάκη στον Άριο Πάγο να καταστρέφεται το αρχείο. Μου φαίνεται λίγο. Να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία διαρρέει ότι ο κύριος Ράμος δεν είπε ότι ξέρει ότι καταστράφηκε και το αρχείο του Νίκου Ανδρουλάκη εκείνη την ημέρα. Εδώ τώρα να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας, γιατί μπορεί να μπερδεύονται πολύ, πως οι συνεδριάσεις επιτροπής αυτής της Βουλής είναι απόρριτες, είναι κλειστές. Άρα δεν μπορούμε εμείς να είμαστε μέσα οι δημοσιογράφοι και να σας μεταφέρουμε αυτά που γίνονται. Αυτά που ακούτε, που διαβάζετε, που λέμε τώρα εγώ και ο Αλέξανδρος, είναι πληροφορίες που διαρρέουν από βουλευτές όλων των κομμάτων, διότι λίγο ως πολύ όλοι ανοίγουν το στόμα τους. Τώρα, το τι ισχύει. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μία σύνθεση για να δούμε ποια είναι η αλήθεια, διότι καταλαβαίνεις ότι ο καθένας θέλει να εξυπηρετήσει μέσα σε εισαγωγικά το δικό του αφήγημα. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, ξέρεις, και εσύ βρίσκεσαι κάπου στο ενδιάμεσο. Λες τώρα πώς είναι, ο ένας μου τα λέει έτσι, ο άλλος μου τα λέει διαφορετικά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μία σύγχυση. Θεωρείς, Αλέξανδρε, πως με όλα αυτά. Πως το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια, αλλά και ο κύριος Τσίπρας στην δική του συνέντευξη τύπου, πως το παράθυρο, η πόρτα, παράθυρο συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει οριστικά, αντιλαμβάνομαι. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Εγώ θεωρώ ότι τίποτα δεν έχει κλείσει για κανέναν. Ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το ΠΑΣΟΚ. Σου θυμίζω ότι ποτέ, νομίζω το είχαμε ξαναπεί κιόλας αυτό, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟ. Αναμφίβολα. Συνεπώς, ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ συμπυκνωμένος.
Έχουμε μια Τουρκία δίπλα μας η οποία συνεχώς απειλεί. Έχουμε ένα ζήτημα με το ενεργειακό. Έχουμε έναν πόλεμο, αν όχι στη γειτονιά μας, πολύ κοντά στη γειτονιά μας. Οι συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, για να το θέσω έτσι, μετεκλογικές. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι και ποια θα είναι η εθνική ανάγκη. Συνεπώς, γι' αυτό λέω ότι επειδή τότε θα τεθούν άλλα διλήμματα, πιθανόν σε σχέση με αυτά που τίθενται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνεργασία με κανένα. Κανείς με δεν κανένα. Δεν μπορώ να πω. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να τεθεί ένα δίλημα στον Νίκο Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, τότε Νέα Δημοκρατία ή χάος. Και τι θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης εκείνη την περίοδο? Θα οδηγήσει τη χώρα σε χάος, λέω εγώ τώρα, ένα πιθανό ερώτημα. Ή μια κυβέρνηση μειοψηφίας, Αλέξανδρε. Το επιτρέπει το Σύνταγμα, αν πάρει το δεύτερο κόμμα την εντολή και υπάρξει συνεργασία. Το Σύνταγμα επιτρέπει πολλά πράγματα. Απλά το θέμα είναι ότι αυτές οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα δυστυχώς και νομίζω και στον κόσμο κιόλας δεν έχουν εύρωση. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, να είναι σταθερές. Κυβερνήσεις 151 βουλευτών ή κυβερνήσεις ψήφου ανοχής, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει μέλλον. Δεν μπορεί. Να το πω, δεν μπορεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Με το παραμικρό λάθος ή με την παραμικρή υπόθεση που μπορεί να δημιουργηθεί, πέφτει. Αλέξανδρε, και νομίζω ότι η χώρα μας δεν αντέχει. Έτσι είναι, αλλά το έχετε αναδείξει κι εσείς πάρα πολλές φορές στο Έθνος GR, πως ο κόσμος που θα έχουμε τον Απρίλιο, όταν και μάλλον θα έχουμε εκλογές κάπου εκεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι 2 Ιουνίου έχουμε έτσι πανελλαδικές, άρα το να αφήνουμε τον Ιούνιο έξω, γίνεται ένας υπολογισμός πάντα 2 καλπών, λόγω της απλής αναλογικής, απαιτείται ένας μήνας από την πρώτη στη δεύτερη κάλπη, άρα μάλλον κάπου εκεί στον Απρίλιο πάμε. Ναι. Μπορεί να μας πάρει και 2 μήνες. Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι, Αλέξανδρε, πως με όλα αυτά που συμβαίνουν, με αυτόν τον ενεργειακό αρμαγεδόνα, με τις εξελίξεις στη Ρωσία, στην Ουκρανία, δεν ξέρεις τι κόσμο θα έχεις τον Απρίλιο. Και πόσο, αν θέλεις, λαβωμένος θα βγει ο πληθυσμός μας, οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, από όλη αυτή την ιστορία. Διότι δεν ξέρω, και το έχω συζητήσει και με πολλούς εδώ, Αλέξανδρε, και εσύ το έχεις ψάξει, πόσο μπορεί να συνεχίσει να επιδοτεί το κράτος όλη αυτή την τρέλα που ζούμε. Διότι το ταμείο σε κάποια φάση θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό κιόλας από την κυβέρνηση Σταύρου θυμίζω ότι το έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι απαιτείται πανευρωπαϊκή λύση. Και ουσιαστικά ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπουν? Ότι κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή τα χρήματα θα τελειώσουν. Ναι. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει στα ύψη, είναι στο περίπου στο 11%, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά, από την κυβέρνηση λένε ότι σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός θα φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του πληθωρισμού. Αλλά ακόμη και υπό αυτά τα δεδομένα, το είπες και μόνος και πάρα πολύ σωστά το έθεσες, δεν μπορεί η κυβέρνηση να δίνει επιδοτήσεις ή να παίρνει, να λαμβάνει έκτακτα μέτρα. Γι' αυτό κιόλας λένε ότι χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός. Εάν θα γίνει αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε και το λέω αυτό διότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα αναγκάζεται για παράδειγμα να κρατικοποιήσει την επιχείρηση φυσικού αερίου. Έτσι, και θέλω να πω να δώσει και 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα. Και ρωτώ, οπότε, Αλέξανδρε, πάνω σε αυτό. Μια στιγμή τώρα. Εδώ λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το πολιτικοποιώ, αλλά έχει μια βάση. Την ώρα που η ίδια η Γερμανία, ένας κολοσσός, αναγκάζεται να κρατικοποιήσει μια γιγάντια πραγματικά εταιρεία φυσικού αερίου, γιατί πολύ απλά θα οδηγηθεί αλλιώς τη χρεοκοπία, είναι δεδομένο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικά ένας εθνικός ενεργειακός φορέας που να κρατήσει στα δύσκολα που έρχονται. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Και γιατί το λέω αυτό, Σταύρο? Διότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή πρακτικά βρίσκεται στο υπερταμείο. Τι σημαίνει ότι βρίσκεται στο υπερταμείο? Ότι δεν έχουν οι Έλληνες, και θα σου το πω ότι αυτός ο νόμος ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, δεν έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπερταμείου ως Ελλάδα πλειοψηφία. Είναι 3-2 η πλειοψηφία. Και υπάρχουν και τα λεγόμενα collateral. Ποια είναι τα collateral, αν εμείς πούμε ότι με νόμο που δεν μπορούν, γιατί δεν υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο. Αν εμείς πούμε με νόμο ότι, παιδιά, επανακρατικοποιούμε τη ΔΕΗ, θα έρθουν οι αγορές και θα μας σκίσουν. Θα το πω έτσι λίγο λαϊκά. Διότι θεωρούν ότι η πτώση της τιμής της ΔΕΗ δεν θα μας αφήσει στο υπερταμείο φυσικά, γιατί θυμίζω ότι έχει την πλειοψηφία, όπως είπα νωρίτερα.
Οπότε, πού θέλω να καταλήξω, ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα εισαγωγικά λένε από την κυβέρνηση ότι πρακτικά είναι ανεδαφική. Και πέραν του ανεδαφική, θα πρέπει να δώσεις και χρήματα προκειμένου να την εξαγοράσεις. Πόσα θα είναι αυτά τα λεφτά, πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και τι πρακτικά θα σημαίνει αυτό για τη χώρα μας. Θα μειωθεί δηλαδή η τιμή του αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος? Όχι. Απλά, πώς να το πω, δεν θα δίνεις αυτές τις επιδοτήσεις και τα χρήματα αυτά, να θυμίσω, ότι θα πρέπει να μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αγοράσει η ΔΕΗ. Ή εν πάση περιπτώσει για να επιδοτηθεί μετά η ΔΕΗ, γιατί δεν γίνεται να έχεις μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά θα σέρνεται, γιατί αυτό το πρόβλημα είχες προτού κρατικοποιηθεί. Είχες μια επιχείρηση η οποία ήταν μια μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό σου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυξάνονται τα προβλήματα. Και βέβαια, Σταύρο, το πρόβλημα της Γερμανίας στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η δικιά τους επιχείρηση φυσικού αερίου θα καταρρεύσει, θα χρεοκοπήσει. Γι' αυτό αναγκάζεται η κυβέρνηση της Γερμανίας να πληρώσει τόσα λεφτά για να την επανακρατικοποιήσει. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ να καταρρεύσει. Όχι. Απλά αυτό πληρώνουμε περισσότερα μέσα σε εισαγωγικά, τα οποία βέβαια με τις ανακοινώσεις και του κύριου Σκρέκα για τον Οκτώβριο, νομίζω ότι θα πληρώσουμε αρκετά λιγότερα. Το αν φθάνουνε είναι ανοιχτό προς συζήτηση. Το ότι θα πληρώσουμε πάλι λιγότερα, θα πληρώσουμε. Και, δηλαδή για εμάς τους οικιακούς καταναλωτές, για εμάς τους ανθρώπους διπλανής πόρτας, να το πω έτσι, ουσιαστικά η απορρόφηση αυτή τη στιγμή των αυξήσεων θα φτάσει στο 90%. Θα δούμε φουσκωμένους τους λογαριασμούς? Ναι, θα τους δούμε φουσκωμένους τους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα δούμε τα ποσά τα οποία βλέπαμε πριν 2-3 μήνες με τις δίδυτες αναπροσαρμογής της τάξης των 800 και 900 ευρώ. Και υπενθυμίζω και το λέω και να το κλείσω και να, ότι μιλάμε για οικιακούς καταναλωτές οι οποίοι έχουν μια νορμάλ κατανάλωση πάντα, έτσι. Προφανώς, μα κοίτα τώρα, η συζήτηση δεν γίνεται μόνο για το τώρα, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος. Όλοι κοιτούμε και 4-5 μήνες μπροστά. Δεν σου λέω μακροπρόθεσμα, αλλά βραχυπρόθεσμα, διότι τώρα υπάρχει, αν θέλεις, και το μαξιλαράκι των υπερεσόδων του τουρισμού. Πήγε καλά. Οι εξαγωγές πάνε πολύ καλά, διπλασιάστηκαν. Φτάσαμε στο 25 περίπου και 100 του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη πάει καλά. Όλα αυτά ισχύουν. Όμως, υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση, Αλέξανδρε. Για παράδειγμα, η μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Πούτιν αμέσως απογείωσε εκ νέου την τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Αναμενόμενο, δεν περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό. Και σήμερα τα νούμερα λένε πως η γερμανική οικονομία οδηγείται στα βράχια. Ύφεση. Όταν λοιπόν οδηγείται η γερμανική οικονομία στα βράχια, είναι προφανές πως και εδώ τα απόνερα θα μας πνίξουν. Το τσουνάμι χτυπάει παντού. Και βλέπουμε το τι θα γίνει, ή μάλλον θέλουμε να δούμε το πώς θα μπορέσει αυτή η χώρα να πορευθεί Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, αν θέλεις, που ακόμη, όπως όλα μπορούμε να εικάσουμε, θα έχει κρύο. Εκεί είναι το κρίσιμο και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Αλλά θα μου πεις, είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε και αργότερα αυτή, διότι θα έχουμε άλλα δεδομένα. Το λες πάρα πολύ σωστά. Είναι μια κουβέντα, νομίζω, θα πάμε μήνα-μήνα πλέον. Μήνα-μήνα να δούμε και ποιες. Γιατί οι εξελίξεις επί της ουσίας δεν κρίνονται από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έρχεται ως απόνερα μέσα σε εισαγωγικά των όποιων εξελίξεων γίνεται είτε στην Αμερική είτε αυτή την περίοδο στη Ρωσία. Εάν ο Πούτιν είπε για επιστράτευση, είπε για πυρηνικά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών. Θέλω να πω ότι κάποιοι αναλυτές άλλοι, το διάβαζα σήμερα το πρωί, μιλάνε ότι θα ζήσουμε γεγονότα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακραίο σενάριο μεν, αλλά θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό. Όταν νομίζω ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας Σανγκάης δεν απέχει πολύ από ένα νέο σύμφωνο της Βαρσοβίας. Ο κόσμος ξαναμοιράζεται, Αλέξανδρε. Οπότε προφανώς αυτές οι τεκτονικές αλλαγές στο παγκόσμιο γεωστρατηγικό πεδίο θα φέρουν ανατροπές και θα γεννήσουν μια νέα πραγματικότητα. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Θα ήθελα. Ναι, ένα λεπτό έχουμε, Αλέξανδρε. Ένα λεπτό. Ναι. Έχουμε ένα λεπτό δυστυχώς μόνο. Κάτι για να κλείσουμε. Ένα σχόλιο. Κοίτα, νομίζω τώρα πλέον το ενδιαφέρον τουλάχιστον το ελληνικό, να το πούμε και αυτό, στρέφεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Πρωθυπουργός σε λίγες ώρες, τα ξημερώματα σήμερα, θα παρακαθίσει στο γεύμα του κύριου Biden στον ΟΗΕ. Τώρα, δύο πράγματα μένει να δούμε. Αν θα συναντήσει τον κύριο Ερντογάν. Τι να και πούμε. Αν θα ανταλλάξουν κάποια χειραψία ή κάποια μικρή συνομιλία. Και τι το δεύτερο είναι τι θα γίνει την
Ορίστε. Μα τι να πεις με αυτόν που σε έχει κατηγορήσει για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πριν μερικές ώρες, με συγχωρείς πολύ, κάπου. Φωτογραφίες και fake news, έτσι. Ναι, τώρα δηλαδή τι να πεις με έναν άνθρωπο που σε έχει κατηγορήσει ότι πνίγεις παιδάκια στη Μεσόγειο. Τι διάλογο, τι χειραψία. Όλα αυτά είναι καλά, ασφαλώς. Εμείς λέμε ναι στο διάλογο, αλλά με τον τοίχο πώς να μιλήσεις. Σωστό. Και το δεύτερο, για να το κλείσουμε, Σταύρο, γιατί φαντάζομαι ότι ο χρόνος μας πιέζει, είναι το τι θα πει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στον ΟΗΕ και τι θα απαντήσει. Από την κυβέρνηση λένε ότι υπάρχουν απαντήσεις, ότι θα μιλήσει με στοιχεία, ότι είναι εξοπλισμένος με χάρτες και ντοκουμέντα, τα οποία θα τα δείξει ήδη στις συναντήσεις που έχει και ενδεχομένως να τα παρουσιάσει και στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Θα έχει ενδιαφέρον, Σταύρο, η ομιλία του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αυτό που λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, ότι θα υπάρξουν σαφείς απαντήσεις σε όλα όσα έθεσε ο Ερντογάν λίγες ώρες πριν. Το περιμένουμε. Αλέξανδρε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Εμείς πάμε να πάρουμε μια ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.